κινδυνεύσαμε ως χώρα να εκτεθούμε. Γιατί, αν θυμάστε καλά, είναι δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει. Σε Οδύσσια μετατράπηκε για 15 VIP επιβάτες η κρουαζιέρα προς την Αίγυπτο. Ελέγχοντας και τα πιστοποιητικά τους, έχουν εμβολιαστεί. Ακόμα και με την τρίτη δόση ήταν οι περισσότεροι από αυτούς τους υποτίθεται θετικούς. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη, από ένα λάθος ιδιωτικού εργαστηρίου στη Σαντορίνη, οι 15 χαρακτηρίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, με το λιμάνι του Ηρακλείου, που ήταν ο επόμενος σταθμός της κρουαζιέρας, να τίθεται σε κατάσταση συναγερμού. Όταν ήρθε το πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου, εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο που προβλέπει να κατέβουν αυτοί οι άνθρωποι και να μεταβούν με ειδικό όχημα στο ξενοδοχείο καραντίνας. Συνολικά 28 άτομα, οι 15 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Norwegian Jade που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, μαζί με τις στενές επαφές τους, μεταφέρθηκαν στα ξενοδοχεία καραντίνας στη Χερσόνησο, με το πλοίο να συνεχίζει την πορεία του προς την Αίγυπτο. Έφυγαν από ένα πολυτελέστατο κρουαζιερόπλοιο, βρέθηκαν σε ένα ξενοδοχείο καραντίνας που, εντάξει, πληρεί τις υγειονομικές προδιαγραφές, αλλά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι τριών αστέρων. Ωστόσο, ήταν ψευδώς θετικά, οι άνθρωποι δεν είχαν νοσήσει, παρέμειναν όμως. Σύμφωνα με το δικό μας πρωτόκολλο, όποιος βγει θετικός με PCR τεστ, μετά είναι αδύνατο να αποχαρακτηριστεί. Και οι 28 υποβλήθηκαν δύο φορές σε εξέταση PCR, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Ήρθα σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου, και την αναπληρώτρια καθηγήτρια, την κυρία Μουχτούρη, να φροντίσουν ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αποχαρακτηριστούν από την πολιτική προστασία, γιατί ήταν λάθος. Αρνητική στα τεστ, αλλά θετική πάντα, καθώς φαίνεται πως στις λίστες της πολιτικής προστασίας ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το πρωτόκολλο και όταν υπάρχει, και είναι προφανές ότι πρόκειται για λάθος, αυτοί οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται.